Τι έχει ανοιχτή. Λείπουνε αυτοί που έρχονται πάντοτε. Και πρέπει να έρθουν. Είσαι κύριος στο λόγο σου. Κύριος στο λόγο σου. Ποιος εγώ. Βέβαια. Όσο μπορώ. Βασίλη, στην ομιλία έχεις πάρει και ένα παιδιά που χορεύα να παίξω. Θα είναι πολύ παλιά. Το 2006. Ναι, θα είναι παλιά. Καλώς τον Τάσο. Σε βάζει λες και είσαι στη μέση του φακού. Θέλω να έχω πάρει μια κεραία να την βάλω να το πιάσω και εγώ και τσίπερα, όλο βρήκε. Και είσαι και μαστράς. Και είσαι και μαστράς. Φυσάει, είναι ψηλός. Θα το χαβάρει. Αν το πιάσει, πού θα πάει βασίλες. Δεν θέλει μεγάλη, τη μικρή κεραία. Χθες δούλευε, είχε πάει στο Παγιάννη και διαβάζει. Ναι, ναι. Σε βάζει τις φρέσκες. Θέλει λίγο δουλειά κι αυτό. Θέλει λίγο δουλειά λίγο κι αυτό. Τώρα τις έχω τελειώσει, εντάξει. Φρέσκες αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχω ασχοληθεί πολύ πάρα πολύ. Το λέω πάρα πολύ. Θα πάω τρέχεις, πού είσαι. Φωνάζανε το Σαββάτο. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ η Νορία δεν είχε παπά. Δεν είχε ψάρτη. Και εκεί ήταν δύο πάρα. Ναι, ήταν. Δεν είχε ψάρτη. Που δεν χάρτη και δεν έχω. Καλώς στον Παναγιώτη. Τι έγινε. Μισό λεπτό. Ο Βαγγέλης υψηλός. Ο Βαγγέλης υψηλός, όχι ο κοντός. Πού είναι. Πρέπει να έρθει. Από το κούπι ο κύριος Λευτέρης, πες το λένε. Αυτό θα έρθει μετά. Σταμάτησε. Σταμάτησε ο Κλέφτερη. Κώστας. Σταμάτησε. Α, όχι. Αυτός είναι. Λέμε για το μοναστήρι της
στρατιές κάτω, την Αγία Σκέφη, τη Μεταμόρφωση ο Τύρος. Απλώς έχουμε καιρό λέμε να πάμε γι' αυτό. Θα τους φέρει το θέμα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν, εκαθάρισον ημάς από πάσης χιλίδος και σώσον αγαθέτας πιστάσεις ημών. Αμήν. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει, μάλλον γιόρταζε μέχρι τον Εσπερινό, τον Άγιο Μεγαλομάρτυρο Θεόδωρο τον Στρατιλάτη. Δυστυχώς δεν αναφέρομαι προσωπικά, αλλά μιλάω γενικά. Μας κρατάει δέσμιους, καλώς το λέω, μια φοβερή άγνοια, είτε με μικρά γράμματα, είτε με μεγάλα γράμματα άγνοια. Άλλους με μικρά, άλλους με μεγάλα. Άγνοια από το ποια είναι, ποιο είναι το θεμέλιο και ποια είναι τα λιθάρια που έχουν τοποθετηθεί πάνω στο θεμέλιο και στηρίζεται το σπίτι αυτό που βρισκόμαστε τώρα εδώ στη ζωή μέσα και που λέγεται Εκκλησία. Δεν μιλάω για τα ντουβάρια, μιλάω για, για το έμψυχο υλικό. Γιατί κυρίως το έμψυχο υλικό, οι άνθρωποι, οι πιστοί χριστιανοί, είναι τα λιθάρια που μπαίνουν πάνω στο θεμέλιο λίθο και στηρίζεται η Εκκλησία. Βεβαίως, και εμείς μπορεί να είμαστε μικρά λιθαράκια, βοτσαλάκια, το πω έτσι απλά, αλλά όντως, πραγματικά, λίθοι που έχουν αρμούς γερά δεμένους με το θεμέλιο που λέγεται Χριστός, είναι οι Άγιοι, είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Ένας από τους πολύ μεγάλους Άγιους είναι αυτός που σήμερα γιόρταζε Εκκλησία. Ο Άγιος Θεόδωρος, ο Μεγαλομάρτης και Στρατιλάτης. Και Στρατιλάτης. Θα το δούμε στη συνέχεια. Έχω μπροστά μου το συναξάρι της Σίμωνος Πέτρας και τον Ιερό Χρυσόστομο.
από τη μία θα δούμε τη μικρή βιογραφία που έχει και το μεγαλείο με το οποίο εκτίθεται η βιογραφία του, και από την άλλη στον Ιερό Χρυσόστομο θα δούμε πώς ο Άγιος βλέπει με τα μάτια που του έδωσε ο Θεός του Αγίου Πνεύματος τη ζωή των Αγίων, πώς τη βλέπει και πώς την θέλει να βλέπουν αυτοί που είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι που θα μας απασχολεί σήμερα και ξεκινώ από τη βιογραφία. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Θεόδωρος καταγότανε από τα Ευχάητα, μικρή πόλη λέει στην Αμάσια. Πρέπει να ξέρουμε ότι βρισκόταν στο Πόντο, στον Εύξηνο Πόντο, δίπλα στην πόλη, παραπέρα λίγο, στην Κωνσταντινούπολη. Είχε προσόντα και διανοητικά αλλά και χαρίσματα πνευματικά από το Θεό. Και χαρίσματα πνευματικά από το Θεό. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Δεν γεννιέται ο Άγιος, αλλά πορεύεται και γίνεται Άγιος. Πορεύεται στη ζωή και γίνεται Άγιος. Ο Θεός γνωρίζει το πώς θα βαδίσει ο άνθρωπος και ανάλογα με τη πρόθεση και το ζήλο του και την αγάπη του που έχει στο Θεό, του δίνει και τη βοήθεια. Πάνε ανάλογα αυτά. Πολλά δίνεις, πολλά παίρνεις. Λίγα δίνεις, λίγα παίρνεις. Καθόλου δεν ασχολείσαι, δεν βλέπεις τίποτα. Αυτή είναι η αναλογία. Μόλις εξετίμησε, λέει ο Αυτοκράτορας Λυκίνιος, τα προσόντα του, τις ικανότητές του, και τον κάλεσε και το ανέθεσε να γίνει διοικητής στην πόλη που είχε το όνομα Ηράκλεια. Έτσι λεγόταν η πόλη την οποία ανέλαβε να διοικήσει. Μόλις ανέλαβε το αξίωμα, χωρίς να έχει κανένα δισταγμό, κανένα φόβο, αμέσως ξεδιπλώθηκε χριστιανικά. Το πρώτο μέλημά του ήταν, επειδή ήταν ειδωλολατρική η πόλη, να διαδώσει όσο γίνεται το όνομα του Χριστού, την καινή πίστη, την καινούρια πίστη. Λέγεται ότι επιβεβαίωσε την πίστη του και την αλήθεια του κηρύγματός του, σκοτώνοντας ένα μεγάλο φίδι που τρομοκρατούσε τους κατοίκους της περιοχής. Από τη βιωτή του Αγίου, από τη ζωή, τον τρόπο ζωής, όλο το περιβάλλον της πόλης και της επαρχίας επηρεάστηκε και άρχισε το ζήτημα και η αλλαγή από τα είδωλα στο Χριστό. Από τα είδωλα στο Χριστό. Έχουμε πει και άλλη φορά, πίθη, και θα το δούμε και με τον Ιερό Χρυσόστομο, πίθη αυτό που ζεις και όχι αυτό που λες. Αυτό που είσαι και όχι αυτό που φαίνεσαι. Και εδώ είναι και το φαίνεσαι και το είσαι του, στον Άγιο Θεόδωρο Στρατιλάτη. Ο Αυτοκράτορας πληροφορήθηκε λοιπόν την απρόσμενη διαγωγή του ευνοωμένου του Αγίου Θεοδόρου, που τον τοποθέτησε και διοικητή στην επαρχία, και τον κάλεσε να πάει κοντά του. Αντιθέτως, ο Άγιος κάλεσε εκείνος να πάει, ο Αυτοκράτορας, κοντά του, αλλά να του φέρει και μερικά αγάλματα ειδωλατρικά, από τα χρυσά αγάλματα που είχε.
αυτοκράτορας με την σιγουριά ότι τον φώναξε για να πάει να προσκυνήσει τα αγάλματα, τα είδωρα που πίστευε, πήρε τα αγάλματα και πήγε. Συναντήθηκαν και του ζήτησε ένα βράδυ να του δώσει τα αγάλματα σπίτι του, ο διοικητής Άγιος Θεόδωρος. Και σε άλλο σπίτι, ο αυτοκράτορας βεβαίως του έκανε και μεγάλη υποδοχή και έμεινε έκπληκτος από τη τάξη τη μεγάλη που υπήρχε στην πόλη και στην επαρχία και στην υποδοχή τη μεγάλη που του κάνανε. Σίγουρος ότι ο Άγιος Θεόδωρος την επόμενη θα προσκυνούσε τα γάλματα, του τα έδωσε. Τη νύχτα εκείνη σπάει τα γάλματα ένα-ένα όλα, χρυσά όπως ήταν, και τα μοίρασε στους τοπούς. Το χρυσό μοίρασε στους τοπούς. Όπως πήγαινε ένας από το περιβάλλον του αυτοκράτορα στον δρόμο, βλέπει έναν χριστιανό φτωχό, να βαστάει της Αφροδίτης το κεφάλι, χρυσό. Τρέχει και το λέει στον αυτοκράτορα. Τι έκανες, του λέει. Τι έκανα. Τα αγάλματα τα πήραν οι φτωχοί για να φάνε, του λέει. Και εγώ είμαι χριστιανός. Κάνε μου ό,τι θέλεις, του λέει. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα να δούμε το μαρτύριο και μετά τον νερό Χρυσόστομο. Διέταξε ο αυτοκράτορας έξαλλος να δέσουν τον Άγιο σε τιμωρητικό ξύλο και με βούνευρα, νεύρα από βόηδη, ξεραμένα, έδωσε διαταγή να φάει 700 με τα βούνευρα στην πλάτη, 700 φορές. Και επίσης άλλες 500 στο στομάχι. Με άλλα όργανα πάλι όμοια, αλλά στην άκρη η χαρδέση βαρύδια, τον χτύπησαν στον τράχυλο. Και στη συνέχεια παίρνουν και του ξύνουν τα πλευρά, περνάνε δαυλούς αναμένους από τις πληγές και τον πετάνε στη φυλακή. Κατά τη μέχρι εδώ πορεία του, όλες τις στιγμές του μαρτυρίου, εκείνο που έβγαινε από το στόμα του ήταν «Δόξασι ο Θεός μου». «Δόξασι ο Θεός μου». Τον έριξε στη φυλακή 7 ημέρες δίχως να του προσφέρουν ούτε μία σταγόνα νερό. Βεβαίως και ούτε τροφή. Κατόπιν τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον σταύρωσαν έξω από την πόλη. Οι στρατιώτες τον χτυπούσαν ανελέητα στο σταυρό που ήταν και παιδιά με τόξα το έριχναν να του τυφλώσουν τα μάτια, να τον στραβώσουν με άλλα λόγια, και επιπλέον τον χτυπούσαν οι στρατιώτες με σιδερένιο όργανο στο γεννητικό όργανο μέχρι που του άνοιξαν τα σπλάγνα εσωτερικά. Υπομονετικός στα βασανιστήρια και μακρόθυμος απέναντι στους δημίους. Έκανε ό,τι ο Κύριος. Συγχωρούσε εκείνους που το βασάνισαν. Και βεβαίως δεν σταμάτησε καθόλου τη διάρκεια των βασανιστήριων να βγαίνει από το χείλη του η ακατάπαυστη προσευχή. Ήταν εκείνη που του έδινε όλη τη δύναμη, αφού ήταν παρόν και ο Κύριος.
Έδωσε όμως διαταγή, εντολή ας το πούμε έτσι, ο Άγιος, όπως ήταν στο Σταυρό επάνω, σε ένα δούλο του που ήταν από κάτω και έβλεπε να γράψει όλα όσα βλέπει. Και σίγουρα από εκεί έχουμε και τη βιογραφία του Άγιου. Ουάρος ήταν το όνομά του. Τη νύχτα τον άφησαν κρεμασμένο στο Σταυρό. Ήρθε άγγελος Κυρίου, τον αποκαθήλωσε, τον κατέβασε από το Σταυρό και αφού του γιάτρεψε όλες τις πληγές, τον ενθάρρυνε να προσκαρτερήσει μέχρι τέλους τον αγώνα του, να κάνει υπομονή μέχρι που να τελειώσει ο αγώνας του. Όταν το πρωί ήρθαν δύο στρατιώτες για να κατεβάσουν το πτώμα του, περίμεναν να έπεθα μέρος μετά από τόσα βασανιστήρια, έμειναν εμβρόντιτοι, τα έχασαν με άλλα λόγια, όταν τον είδαν σώγια βλαβή και επίστεψαν και αυτοί και μαζί όλη η συνοδεία των στρατιωτών που ήταν μαζί με τους αρχηγούς που ήρθαν για να επιστατήσουν στην περίπτωση. Όλοι πίστεψαν. Έγινε δηλαδή γενική αλλαγή. Πώς θα γινόταν αλλιώς η αλλαγή του κόσμου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν το ρωτάγανε, γιατί και τώρα δεν γίνονται όμοια θαύματα, γιατί έπρεπε να βγει από το κόλλημα που είχε κάνει στα είδωλα ο κόσμος και δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από τα είδωλα, έπρεπε να κουνηθούν για τα καλά με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς δεν γίνεται. Τώρα έχει λεπτύνει το μυαλό μας, έχει άλλη φιλοσοφία και έγκυται στην ελεύθερη βούλησή του να πει «Κύριε, ζω και πιστεύω σε σένα». Είναι απλό, πολύ απλό και πολύ δύσκολο σε εκείνο που δεν θέλει. Όταν είδε ότι μπροστά σε τέτοια θαύματα υπήρχε κίνδυνος, όλη η πόλη που για να στατωθεί, σου λέει τι γίνεται εδώ με αυτόν τον άνθρωπο που σταυρώνουμε και βασανίζουμε και δεν πεθαίνει, κινέψε όλη η πόλη και όλη η περιοχή να πάρει φωτιά από τη διαγωγή του Αγίου, λέει να του πάρει το κεφάλι, πάρετε τον και πήγαινε τον, να του σκοτώσετε. Δίχως χρονοτριβή τον πήραν τον Θεόδωρο για να τον θανατώσουν, για να τον σκοτώσουν. Αλλά, ξέρετε, αυτόν που στέκει και φωτίζει σαν το φως, αυτοί που θέλουν το φως ενδιαφέρονται για το φως. Και θέλησαν να μπουν στη μέση να μην φύγει από τη ζωή. Να μην φύγει από τη ζωή, σε χρειαζόμαστε. Και εκείνος είπε όχι, προσευχήθηκε στον Κύριο να φύγει από τη ζωή. Να πάει να βρει αυτόν για χάρη του οποίου τη ζωή του με τη δύναμη του έδινε τώρα. Και έπειτα καταλάβαινε ότι ήταν και το τέλος του. Αισθανόταν ότι φεύγει από τον κόσμο. Ο Κύριος τον θέλει κοντά του. Μπροστά στους δημίους σκύβει το κεφάλι του ήρεμα και του το κόβουν και έφυγε από τον κόσμο τον γήινο για να ζει αιώνια ψηλά στον ουρανό. Πήραν και έθαψαν με τιμές το Άγιο Λείψανό του και εκεί που τον έθαψαν, στο σπίτι του μέσα, δόθηκε στην πόλη το όνομα Θεοδωρούπολης. Στη συνέχεια πήρε το όνομα το δικό του, Θεοδωρούπολης. Αυτά συνοπτικά, περιληπτικά, να δούμε και την, από το πρωτάτο του Αγίου Όρους είναι η εικόνα αυτή, τον Άγιο Θεόδωρο, το στρατιλάτη. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα, να δούμε τον άλλο Άγιο, τον Ιερό Χρυσόστομο, γιατί ακούγεται
από πολλά στόματα. Ο Άγιος μπόρεσε. Εμείς δεν μπορούμε. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ακούγεται αυτό το πράγμα? Πώς το βλέπει ο Άγιος? Γιατί αυτοί μπόρεσαν και έφτασαν σε τόσο ύψος και εμείς είμαστε τόσο χαμηλά? Μπας και είναι προνόμιο μόνο των Αγίων εκείνης της εποχής και εμείς είμαστε έξω από εκείνο το προνόμιο. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα να δούμε πώς σχολιάζει ο Άγιος Χρυσόστομος. Όταν λοιπόν αναλογιστούμε τις ταλαιπωρίες, τους αγώνες, τα βασανιστήρια, τους πόνους, τις ραβδώσεις και οτιδήποτε άλλο κακό πέρασε από το σώμα του Αγίου ή των Αγίων όλων, ακόμη όταν φέρουμε στο μυαλό μας τα έπαθλα, τα βραβεία και τα στεφάνια των Αγίων τούτων, δύο πράγματα βασικά συμβαίνουν. Αν εκείνος που μελετάει αυτά που προαναφέραμε είναι σε ύψος αρετής και αγιώτας και βλέπει ότι ο Άγιος πέρασε από φωτιά και σίδερο και έμεινε ατσάλι, φύλαξε την πίστη σαν κόρη οφθαλμού, γίνεται φρόνιμη ως Ιώφης και ακέραιη ως Υπεριστερέ. Έτσι στάθηκε ο Άγιος. Όταν βλέπει λοιπόν ο πολύ ενάρετος, αυτός που ζει το Ευαγγέλιο σε μεγάλο βαθμό, βλέπει το ύψος του Αγίου, σκύβει το κεφάλι κάτω και λέει: Κύριε, ως εμεγαλύθη τα έργα σου Κύριε. Αποκτάει ταπεινό φρόνημα. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αποκτάει ταπεινό φρόνημα. Αντίθετα, όταν είναι χαμηλά, θα λέγαμε λίγων γράδων χριστιανός, έτσι, και βλέπει τον Άγιο να περνάει από όλα εκείνα τα στάδια χωρίς να κάμπτεται καθόλου, να έχει το φρόνημα ο Άγιος εδώ σταθερό, ευσταθές, ακίνητο, να μην λέει, να μην κάνει πίσω ούτε ένα δευτερόλεπτο, ούτε ένα χιλιοστό, ούτε ένα χιλιοστό πίσω σε θέματα πίστεως, τότε εκείνος που είναι σαν και εμένα θα έλεγα, δεν λέει τέρμα, τα παρατάω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όχι. Θα το διαβάσω και από μέσα να το δούμε, το λέω και με λόγια απλά να το καταλάβουμε. Όχι, δεν σκέφτεται ότι ο Άγιος ήταν Άγιος, εγώ είμαι ο Κώστας, ο Αδάμ, δεν μπορώ να φτάσω τον Άγιο, καλά βαδίζω τη ζωή, να ζήσω όπως ζουν όλοι οι άνθρωποι. Όχι, αυτό είναι πέρα και πέρα εκ του πονηρού. Πέρα και πέρα εκ του πονηρού. Τι κάνει? Λέει, παίρνει παρηγοριά από τον Άγιο, ζητάει βοήθεια από τον Άγιο και προχωράει με το ένα τάλαντο που το έχει δώσει ο Θεός. Και αυτός φτάνει εκείνον που πήρε 100 τάλαντα και τα έκανε 200. Τον Άγιο δηλαδή. Κάπου σήμερα διάβασα σε μια παραβολή. Σήμερα. Βγήκε το πρωί και είπε πηγαίνετε να δουλέψετε. Βγήκε στις 11, στις 6 πήγε να δουλέψετε. Βγήκε στις 12 πήγε να δουλέψετε. Βγήκε και το βράδυ μια ώρα πριν δύσει ο ήλιος και πήγαινε και να δουλέψετε τον αγρό. Και όταν τους πλήρωσε είπε πάρτε όλοι ίσα. Ανάλογα με τα χαρίσματα και την δυνατότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Αυτό σημαίνει η παραβολή. Λοιπόν, δεν υπάρχει δικαιολογία να πει δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτα. Αυτό είναι αδυναμία ανθρώπου και απιστία προς τον Θεό.
Και αν πιστεύουμε, λέμε, Κύριε, ναι, δεν μπορούμε. Αλλά με τη δική σου δύναμη μπορούμε. Δεν υπάρχει αδυναμία όταν ζητάμε τη βοήθειά του. Ετείτε και δοθήσετε ημί. Διαβάζαμε τον Άγιο από μέσα. Να ακούσουμε. Αν έχει κάποιος επιτύχει μεγάλα κατορθώματα, θα νομίσει ότι τίποτε μέγα δεν έχει πράξει συγκρίνοντας την αρετή του με τους αγώνες του Αγίου. Αν πάλι δεν έχει πράξει τίποτε μεγάλο και καλό, δεν θα απογοητευτεί για τη σωτηρία του, το προσέχουμε, δεν θα απογοητευτεί, διότι θα λάβει προτροπή και συμβουλή από την ανδρεία που έδειξε ο Άγιος εκείνος για να αλλάξει τρόπο ζωής. Αυτός που βλέπει την ανδρεία λέει, κάτσε, ο Άγιος αυτό έκανε, μπορώ και εγώ με τη χάρη του Θεού να το κάνω, όχι το ανάποδο δεν μπορώ. Και συνεχίζουμε. Θα κάνει ακόμα μέσα του τη σκέψη ότι θα συμβεί κάποτε, αυτός που δεν έχει κάνει τίποτα, να αξιώσει πιθανώς και τον ίδιο αυτόν που δεν έχει κάνει τίποτε, η φιλανθρωπία του Θεού, να πηδήσει άλμα εις ύψος και να φτάσει εκεί που φτάσει ο Άγιος. Η χάρη του Θεού όμως, το αντιλαμβάνεται, δεν είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτου θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, λέει, μπας και πιστεύεις ότι έχεις τη θέληση και τρέχεις. Έτσι, ούτου θέλος, ουδέ του τρέχοντος, ούτε εκείνου που τρέχει να κάνει το καλό, αλλά του ελεούντος Θεού. Το δώρο έρχεται από το Θεό, εσύ κάνεις την προσπάθεια. Το ανάποδο δεν μπορώ είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για τη ζωή του ανθρώπου. Ό,τι χειρότερο. Καμία πρόοδος. Σε τίποτα απολύτως. Ούτε ξανθρώπινα. Συναντάς δυσκολία στη ζωή, κάνεις πίσω. Θα το παλέψεις. Και εκεί είσαι μόνος σου. Στα ανθρώπινα. Εδώ που δεν είσαι μόνος σου και που έχεις δίπλα το Θεό. Εδώ είδαμε τον Άγγελο να στέκει δίπλα, εδώ είδαμε ο Κύριος να μιλάει με τον Κύριο για την ώρα κλπ. Είναι δυνατόν και αυτός και αυτές και άλλες πολύ μεγαλύτερες από αυτές τις πνευματικές σκέψεις να κάνεις εδώ όταν βλέπεις τον Άγιο και να φύγεις άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος. Και ερχόμαστε να δούμε τι λέγει ο Άγιος για το θάνατο κάθε μάρτυρα, κάθε μάρτυρα. Ο θάνατος των μαρτύρων αποτελεί προτροπή για τους πιστούς. Παρησία των εκκλησιών, τι σημαίνει αυτό, θάρρος για εκείνους που πιστεύουν. Στερέωση του χριστιανισμού. Γιατί πού στερεώθηκε ο χριστιανισμός? Δεν στερεώθηκε σε αυτό, στα μαρτυρία των Αγίων. Πού στερεώθηκε? Αν δεν ήσαν αυτά, δεν θα είχαμε εκκλησία σήμερα. Βεβαίως προηγήθηκε ο Κύριος. Και ο Κύριος μαζί πάντοτε. Αλλά άνθρωποι Άγιοι που έξαν το αίμα τους, στερέωσαν την εκκλησία. Απόδειξη της Αναστάσεως του Κυρίου. Ο θάνατος του μάρτυρος, λέει, είναι απόδειξη, θα δούμε παρακάτω, της Αναστάσεως του Κυρίου. Περιγέλασμα των δαιμόνων. Καταγγελία του διαβόλου. Μάθημα φιλοδοξίας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Μάθημα φιλοδοξίας. Λέει, φιλοδοξώ να γίνω μεγάλος και τρανός. Εδώ, αυτός που βλέπει τους αγώνες του Αγίου και το στεφάνωμά του στο τέλος, φιλοδοξεί και πρέπει να φιλοδοξεί
να φτάσει τον Άγιο. Αυτό το νόημα έχει και ακόμα προχωρεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Ακόμη, παρηγοριά για τα δεινά, για τα δεινά, τα δεινά ξέρουμε τι είναι, τα κακά που περνάμε στη ζωή μας. Αρρώστιες, ταλαιπωρίες, πείνες, οτιδήποτε άλλο, επιδημίες στον κόσμο κλπ. Του Αγίου η ζωή αποτελεί παρηγοριά για εκείνο που περνάει από δεινά τη ζωή. Επιθυμία των μελλοντικών αγαθών. Ο Άγιος σου δείχνει. Κοίταξε, εγώ είχα προσανατολισμό τον ουρανό και έφτασα εδώ και έκανα όμως αυτό που ήθελε ο Κύριος. Κάνε και εσύ το ίδιο. Ακόμη, αφορμή υπομονής. Βλέπεις τον Άγιο να υπομένει, υπομένεις και εσύ σε αυτά που σε βρίσκουνε. Λόγο για καρτερία και ακόμη των Αγίων Μαρτύρων τα βασανιστήρια είναι όλων των αγαθών ρίζα, όλων των αγαθών ρίζα και μητέρα και πηγή όλων όσων δωρεών έχει δώσει ο Θεός ή δίνει στους ανθρώπους ο Θεός. Και αν θέλεις θα αποδείξουμε το καθένα από αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Δηλαδή πρώτον, ότι είναι απόδειξη της Αναστάσεως, λέει, του μάρτυρα ο θάνατος μετά από βασανιστήρια, είναι λέει απόδειξη της Αναστάσεως. Ερώτημα. Εφόσον δεν, παίρνουμε το ανάποδο από εκείνο, δεν υπάρχει Ανάστασης, γιατί να θυσιαστεί. Το αντίστροφο, υπάρχει Ανάσταση του Χριστού και αυτή θυσιάζεται. Δεν γίνεται ο Άγιος, δεν πείθεται ο Άγιος από τίποτα άλλο. Ζει την Ανάσταση πρώτων παθημάτων του. Ο Άγιος που μαρτυρεί ζει εσωτερικά την Ανάσταση του Κυρίου. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μετά από το σταύρωμα που γίνεται όπως έγινε στον Χριστό ακολουθεί η Ανάσταση. Και η Ανάσταση δεν είναι το παραυτίκα της λήψεως που λέει ο Απόστολος Παύλος, το παραυτίκα της λήψεως. Δηλαδή όλα αυτά που πέρασε ο Άγιος ή κάθε Άγιος θεωρείται από τους Αγίους και από τον Απόστολο Παύλο όλα τα βασανιστήρια μια στιγμή ζωής θλίψη. Μια στιγμή ζωής συγκρινόμενο με εκείνο που δεν τελειώνει ποτέ, την αιώνια ζωή. Αυτά τα βίωναν οι Άγιοι και χάρη σε αυτά τα βιώματα που είχαν έβλεπαν να πνίγονται τα βασανιστήρια μέσα σε μια γλύκα παραδείσου. Αλλιώς πώς? Διαβάζω λοιπόν. Όταν λοιπόν ξεκινάνε αγώνες ακόμη και φιλονικίες για δόγματα μεταξύ μας και των ιδωλατρών και συκοφαντούν την πίστη μας, εκτός των άλλων προβάλλουμε σε αυτούς και τούτο. Ποιο? Το θάνατο των μαρτύρων. Και τους ρωτάμε, ποιος έπεισε τούτους τους μάρτυρας που είναι ανάμεσα στους αιώνες εκατομμύρια να περιφρονήσουν τη ζωή τους? Ποιος τους έπεισε? Επαναλαμβάνω, ποιος έπεισε τους μάρτυρες όλων των εποχών και όλων των αιώνων να θυσιάσουν τη ζωή τους? Και προφανώς και τον Άγιο, ποιος τον έπεισε το σημερινό, τον Άγιο Θεόδωρο, να θυσιάσει τη ζωή του. Διότι αν ο Χριστός πέθανε και δεν αναστήθηκε,
Ποιος πραγματοποίησε τα υπερφυσικά γεγονότα που έκανε ο Άγιος? Δεν έκανε υπερφυσικά γεγονότα. Δεν γινότανε καλά πληγές από τα σταυρό, από το ένα, από το άλλο που είδαν προηγουμένως. Ποιος τα έκανε αυτά? Ότι δεν είναι της ανθρωπινής δυνάμεως έργων να πείθεις τόσες μυριάδες εις τόσο χρόνο. Είναι εύκολο, τι είπα προηγουμένως, άλλαξε όλη την επαρχία. Είναι εύκολο πράγμα ένας άνθρωπος να αλλάξει μία επαρχία. Και μάλιστα σε πιστεύω τρόπο ζωής και έθιμα. Δεν αλλάζουν τα έθιμα. Πώς θα το κάνουμε? Μη κοιτάτε που σήμερα, συγχωρέστε με, δεν μιλάω προσωπικά, έχουμε ακούσει αθεληματικά παραδοθεί σε εκείνους που έχουν στόχο να μας αλλάξουν τρόπους ζωής στο χώρο αυτό που ζούμε. Έχουν στόχο να μας αλλάξουν τρόπους ζωής με πρόγραμμα παρμένο, όποιοι και αν είναι αυτοί που έρχονται εδώ και θέλουν να μας να καθοδηγήσουν, να μας κυβερνήσουν, έχουν κάποιο στόχο. Τελείως. Εμείς μας παίζουν το τραγούδι του χρήματος, το τραγούδι του χρήματος, και λέμε να το χρήμα, να εκείνο, να το έχουμε να φάμε, να το ένα, να το άλλο, ξεχνάμε την πίστη και από εκεί και πέρα όλα τα κάνουμε. Όλα τα κάνουμε. Χορεύουμε, θα πω τη λέξη που λέει ο λαός, στο ταψί. Ότι δεν είναι της ανθρωπίνης δυνάμεως έργο να πείθεις τόσες μυριάδες σε τόσο χρόνο, όχι μόνο ανδρών, αλλά και γυναικών και παρθένων γυναικών και μικροπαιδιών, να τους πείθεις να διαφορούν για την παρούσα ζωή. Δεν έχουμε μόνο τον Άγιο Θεόδωρο, και μικρά παιδιά και μωρά παιδιά που λέμε έχουν παρουσιαστεί στην αρένα, στα θηρία, και έχω φωνάξει και εγώ είμαι χριστιανός και με ένα ρίχνεμαι στο μαρτύριο. Ποιος έπεισε, και τα μικρά παιδιά ακόμα να έχουν λογική μεγάλου και μάλιστα στέρεα λογική ώστε να φωνάζουν και εμένα στο μαρτύριο και εγώ είμαι χριστιανός? Ποιος τους έπεισε? Να τολμούν να αντιμετωπίσουν τα θηρία, να περιγελούν τη φωτιά, να καταπατούν κάθε είδος βασανισμού και σκληρότητας και να σπέβδουν προς τη μέλουσα ζωή. Δεν θα χρειαστούν τους ειδικούς μας ελέγχους για να το δείξουν. Θα ορθώσουν τους εαυτούς των και θα λάβουν πλήρη απόδειξη των λεγόμενων. Από τότε που ήρθε ο Χριστός, παρουσιαστήκανε άπιστοι βασιλείς, εμφανιστήκανε και πιστοί βασιλείς. Από τους απίστους όμως, ας το πρόσεξω μέχρι σήμερα τους αιώνες, από τους απίστους όμως, οι περισσότεροι βασιλείς έριπταν τους πιστούς στα βάραθρα, στη φωτιά, στους τριγνούς, στα πελάγι, στη μανία των θηρίων και σε ποικίλα βασανιστήρια. Οι άπιστοι βασιλείς πήρε στα βασανιστήρια τους πιστούς. Κανένας πιστός βασιλιάς δεν έριξε έστω και ένα ιδωλάτρι στα θηρία. Κανένας πιστός βασιλιάς. Με κάθε τρόπο, καθώς με μοχλό παρέσυραν την πίστη της ψυχής εκείνων και δεν επέτυχαν τίποτα. Οι άπιστοι δεν πέτυχαν απολύτως τίποτα. Μην έχουμε την εντύπωση ότι επειδή εμείς εδώ καλά βρισκόμαστε σε εισαγωγικά, ότι αλλού δεν αγωνίζονται για την πίστη. Υπάρχουν χώρες που οι πιστοί περνάνε από φωτιά και σίδερο, από θάλασσα και νερό, και όμως δεν πνίγονται. Συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, που συνέβαινε στους Αγίους. Εμείς τα έχουμε έτοιμα και ούτε τα καμαρώνουμε. Τα περνάμε για έθιμα, τα περνάμε. Έτσι κατάφερε να μας πείσει ο διάβολος να καταντήσουμε να πιστεύουμε ότι είναι έθιμα οι γιορτές του Αγίου και δεν είναι αυτό που ακούμε εδώ πέρα.
αλλά έχει αποδειχθεί από τα παραπάνω ότι αυτό που κάνει φανερό την αδυναμία των δαιμόνων είναι ο θάνατος των μαρτύρων. Προσέξτε το αυτό. Αυτό που κάνει ανίσχυρο τον σατανά, τον νεοσφόρο, με όλα τα στρατεύματά του, είναι ο θάνατος των μαρτύρων. Ότι το πράγμα αποτελεί κατηγορία και της αναισθησίας των δαιμόνων είναι φανερόν από το παρακάτω. Ότι οι μάρτυρες υποκείμενοι σε σωματικές και ψυχικές ανάγκες, περιτριγυρισμένοι από πλήθος πόνων και βασανιστήριων, υφιστάμενοι την ζωή αυτήν, την παροδική, και ζώντας επάνω εις τη γη, οι μάρτυρες, όταν αυτοί δεικνύουν μια τόση φανερά περιφρόνηση προς την παρούσα ζωή, από αγάπη προς το Θεό που σε δημιούργησε, ενώ εκείνοι μονότι απήθαν είναι απειλαγμένοι από τη σάρκα και από όλο αυτό τον πόνο και την οδύνη βρίζουν τόσο φανερά και επιδεικνύονται αγνώμονα στον Ευεργέτη. Λέει το εξής εδώ ο Χρυσόστομος. Οι μάρτυρες πέρασαν από φωτιά και σίδερο. Είχαν σάρκα, είχαν περιβάλλον που τους πίεζε από όλες τις πλευρές. Είναι αυτό που λέμε εμείς, δεν μας αφήνει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να φέρουμε στη λογική μας τι κόσμος ήταν ο τότε για να κάνουμε σύγκριση. Η σύγκριση γίνεται και τι καλό καταλαβαίνεις άμα υπάρχει ομοιοπάθεια. Ομοιοπάθεια, δηλαδή πονάω από μια αλφα αρρώστια, πονάει από την ίδια αρρώστια άλλος, συνελογιώνται άριστα. Πονάω εγώ, δεν πονάει ο άλλος, δεν θα με καταλάβει ποτέ και θα λέει τον κακομύρη πονάει, θα λέει, αλλά αλλού θα λέει το μυαλό του. Ο ίδιος πόνος φέρνει την κατανόηση του πόνου του ίδιου στο ίδιο μέγεθος και στο ίδιο ύψος και πλάτος. Λοιπόν, δεν μπορεί εμείς να συνειδητοποιήσουμε τι περιβάλλον είχε γύρω του ο Άγιος, τι βάρβαρο περιβάλλον, τι ηθικέθημα, τι αγριώτες και απανθρωπιές, ώστε να πούμε, να πούμε κάτσε το κατάλαβα τώρα εκείνο το πράγμα και από εκεί και πέρα στρώνω. Δεν μπορούμε να μπούμε στο Αγίου τη ζωή μέσα αλλού και στον ανθρώπο τη ζωή που διαφέρει από τη δική μας. Αντίθετα λέει, εδώ μιλάει και για τους δαίμονες. Οι δαίμονες είναι άσαρκοι, ενώ οι Άγιοι υποφέρουν, λένε, πιστεύουμε, οι δαίμονες είναι άσαρκοι και δεν υποφέρουν από τίποτα και ευρίζουν, λέει, το Θεό οι δαίμονες. Αλλά φοβούνται το θάνατο των μαρτύρων. Πάρε, λέει ο Χρυσόστομος, ένα δαιμονισμένο πήγε στο τάφο ενός μάρτυρος, θα χοροπηδήσει, θα ουρλιάξει, θα καεί, γιατί θα ατενίζει μόνο το χώμα του μάρτυρα, εκεί που είναι ο μάρτυρας. Και από το χώμα του μάρτυρα, τον τάφο δηλαδή, του μάρτυρα υποφέρει ο διάβολος. Δεν αντέχει, γιατί και τα ενδύματα και το χώμα και οτιδήποτε άλλο λείψανο του Αγίου, το τρέμει ο αιωσφόρος, το τρέμει. Γι' αυτό λέει, ο θάνατος των μαρτύρων είναι φόβος και τρόμος των δαιμόνων. Και απόδειξη της Αναστάσεως. Και απόδειξη της Αναστάσεως. Να έχουμε υπόψη μας ότι εμείς προσωπικά, λέει Απόστολος Παύλος, δεν λέω εγώ, ως πιστοί χριστιανοί,
εμείς και τους αγγέλους κρίνουμε, λέει. Θα κρίνουμε και τους κακούς αγγέλους. Δηλαδή, εμείς θα είμαστε οι κριτές που θα καταδικάσουμε στην άλλη ζωή. Σαν πιστοί χριστιανοί. Οι μάρτυρες θα κρίνουν τους Αγίους. Άλλωστε, στη Δευτέρα Παρουσία, λέει ο Κύριος, στη Δευτέρα Παρουσία, άνδρες νινεβείτε αναστήσονται και κατακρινούσι την γενεάν ταύτην. Το εξηγώ. Αυτή τη γενιά, τη βαπτισμένη στο όνομα της Αγίας Τριάδος, που σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι μακριά από τα Ιορδάνια ρήθρα της Κολυμβήθρας, γιατί παρουσιάζει εντελώς βλάστημη ζωή στο πρόσωπο του Κυρίου, αυτή την γενιά θα έρθουν οι Νεβίτες, αυτοί που ήσαν προ Χριστού, λέει ο Κύριος, και θα την κρίνουν. Και κάπου αλλού λέει ο Κύριος, και ο Αβραάμ ήθελε να δει, λέει, τη δική μου παρουσία και δεν μπόρεσε να τη δει. Άνθρωποι, λέει, από την Ανατολή θα έρθουν, θα με πιστέψουν και θα κρίνουν αυτούς που με είδαν και δεν πίστεψαν. Είναι σε καλύτερη μοίρα αυτοί που ήσαν προ Χριστού και δεν πίστεψαν από εκείνους που ήρθε ο Χριστός, τον άκουσαν, τον είδαν και τις μετέπειτα γενναίες, αλλά δεν πίστεψαν και δεν έπραξαν. Δεν πίστεψαν και δεν έπραξαν. Άρα κριτές. Κριτής δεν θα είναι ο Κύριος. Μπας και κάνουμε λάθος. Ο καθένας μας κρίνεται και καταδικάζεται από τη συνείδησή του. Τελείωσε. Κάπου λέει ο Κύριος, εκ των λόγων σου κατακριθήσει και εκ των λόγων σου δικαιωθήσει. Από αυτά που βγάζεις από εδώ μέσα, κρίνεσαι και κατακρίνεσαι μόνος σου. Από τίποτε άλλο. Γιατί ο Κύριος θα πει, μάλλον αυτομάτως θα πας στη θέση σου αριστερά ή θα πας στη θέση δεξιά. Σκεφτόμουν χτες στην εκκλησία που διάβαζε το Ευαγγέλιο και αυτό που είπα προηγουμένως, τη λέξη ταυτοπάθεια ή ομοιοπάθεια αλλιώς. Δηλαδή, λέει ο Κύριος, ήμουνα γυμνός και δεν με ντύσατε. Εκεί ο Κύριος ζει τον πόνο του γυμνού για να μας μεταδώσει το τι πόνο έχει ο γυμνός. Δεν έκανε γυμνός ο Κύριος στο σταυρό επάνω του. Γι' αυτό το λόγο. Ζει τον πόνο του πεινασμένου. Δεν πείνασε ο Κύριος. Πολλές φορές πείνασε και συλλογικά 40 ημέρες χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Που τον πήρε ο διάβολος. Τον ζει, λέει, πεινασμένος ήμουνα και είμαι. Ο ίδιος πονάει, ο ίδιος διψάει, ο ίδιος είναι φυλακισμένος. Δεν λέει είναι ο συνάνθρωπός μου. Δεν το λέει αυτό. Επαναλαμβάνω, λειτουργεί ο νόμος της ταυτοπάθειας και ομοιοπάθειας. Πάσχω, πάσχεις. Δεν πάσχω, δεν πάσχεις. Εκεί είναι το θέμα όλο. Και επομένως, πάσχεις εδώ, έστω και μια δεκάρα να δώσει αυτό που δεν έχει να φάει. Εκεί είναι το θέμα όλο. Και μην ψάχνει να βρεις αν την έδωσε ο Κώστας ο Αδάμ. Μην ψάχνει να το βρει, δεν το βρει ποτέ. Δεν βρει ποτέ εκείνο το πράγμα. Αυτά τα πράγματα τα γνωρίζει ο Κύριος. Κανένας άλλος τα γνωρίζει. Λοιπόν, θα κρίνει ο Χριστιανός, κάθε Χριστιανός, τον άλλο Χριστιανό που δεν πάτησε στις περιπατημασιές του Κυρίου. Και θα πει, εγώ έζησα. Θα πει ο νέος, γιατί εσύ λες δεν μπορείς να ζεις χωρίς να πορνεύεις. Εγώ με γέννησε η μάνα μου και είμαι παρθενός μέχρι τώρα που είμαι 50 χρονών, θα πει ο άλλος. Δεν είναι δικαιολογία, δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Από τους ίδιους ανθρώπους μας θα κριθούμε όλοι μας. Και για να έρθουμε στο θέμα, δεν μπορώ να φτάσω τον μάρτυρα. Θα έρθει ο Άγιος Ιάκωβος, ο Απόστολος, και θα πει, θα το πω σε απλή γλώσσα, ο προφήτης Ηλίας ήταν όμοιος άνθρωπος με εμάς.
ομοιοπαθής ημίν ειν. Άγιος προφήτης Ηλίας. Το γράφει και μια διαθήκη. Ο αδερφότης Ιάκωβος σε μια επιστολή. Και έβαλε τα γόνατα κάτω, ύψωσε τα χέρια στον ουρανό και είπε: «Μη βρέχεις Κύριε, γιατί είναι ανάξιοι». 3,5 χρόνια. 3 χρόνια και 6 μήνες. Και τα πόδια βάλε λέει πάλι κάτω, τα ύψωσε τα χέρια πάνω και είπε: «Ρίξε Κύριε βροχή». Και έριξε βροχή. Καταλάβετε το, λέει μέσα εκεί. Κοιτάξτε το, σαν και μας ήταν. Τώρα, τι διαφέρει και εμείς δεν είμαστε σαν γι' αυτό, ναι. Αυτό είναι θέμα προσωπικό. Θέμα προσωπικό. Δηλαδή, για να το αναλύσουμε, εδώ στη συνέχεια θα δούμε και θα ασχοληθούμε και πάλι με το θέμα των μαρτύρων. Αναφέρει το εξής. Είχαν πίστη ακλόνητη, θέληση βράχο, ατράδαφτη, ζήλο αγάπη Θεού, φωτιά οι Άγιοι, φωτιά. Να σας θυμίσω τον Άγιο Πολύκαρπο που λέει, το έχουμε διαβάσει, «Μέσα μου καίει το νερό που λέγεται Κύριος και μου λέει, πήγαινε να μαρτυρήσεις στη Ρώμη, αφήστε με να μαρτυρήσω, να με φάνετε θηρία, την ώρα που θα με κόβουν τα δόντια, τότε θα γίνω μαθητής του Κυρίου». Είχαν, επαναλαμβάνω, ζήλο και αγάπη πάρα πολύ μεγάλη, που κάλυπτε όλο το είναι τους, όλο το είναι τους και ακόμα και τους πιστούς. Γιατί βέβαια να πιστήσεις μέσα και λέγανε, θα σε κρατήσουμε στη ζωή, Άγιε Πολύκαρπε, γιατί σε χρειαζόμαστε, θα σε κρατήσουμε στη ζωή, Άγιε Μεγαλομάρτης Θεόδωρε, γιατί σε χρειαζόμαστε. Το αντιλαμβάνεστε, ήταν κολόνες φωτεινές που από τη γη άρχισαν και έφτανε το φως στον ουρανό και έβλεπαν οι πιστοί την εποχή εκείνη και άλλαζαν τρόπο ζωής πέρα για πέρα. Είναι όταν βλέπουμε το βίο ενός Αγίου, διαβάστε βίο Αγίου και πηγαίνετε στην εκκλησία, θα νιώσετε ότι κυκλοφορεί ο Άγιος όλη την ώρα μέσα στην εκκλησία. Διαβάστε το, το βίο, και να πάτε και να δείτε στο μυαλό σας. Θα το ζείτε, θα σας κάνει Κύριος, θα ζείτε αλλιώς, δηλαδή, τον όρθρο διαφορετικά και θεία λειτουργία. Θα περάσει η λειτουργία 3 ώρες χωρίς να καταλάβετε 1 λεπτό. Αντίθετα, ακούμε, κουράστηκα, δεν τελείωσα ακόμα και βάστηκε πολύ η εκκλησία κλπ. Αυτά είναι τερτύπια του σώματος, της τεμπελιάς, της, θα λέγαμε, της υπεκφυγής και της του προφάσεων και των προφάσεων. Ένα άλλο, τελειώνω, ένα άλλο σπουδαίο θέμα, πάλι επί των μαρτύρων. Ασχοληθήκαμε στο περασμένο, ήταν για τα λείψανα των μαρτύρων. Θησαυρός ανεκτίμητος είναι τα λείψανα των μαρτύρων. Το μικρό μικρό οστούν, το Άγιο Λείψανάκι, οποιοδήποτε Άγιο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τον ένα θησαυρό τον πήρε κοντά του ο Κύριος, την ψυχή, τον άλλο θησαυρό το σκόρπισε της εκκλησίας ο Κύριος, σε όλες τις εκκλησίες, από ένα κομμάτι λείψανο, για να αγιάζεται όλη η κτήση, όλη η κτήση. Θα τελειώσω με εκείνο. Όταν πέθανε στην Αίγυπτο ένα από τα 12 παιδιά που έγινε και αντιβασιλιάς, ο Ιωσήφ, που πουλήθηκε τα αδέρφια του στο Φαραώ, τον εκεί, στο περιβάλλον του Φαραώ, όταν πέθανε στην Αίγυπτο είπε, θα πάρετε, προσέξτε τι θα πει από τώρα και τελειώνω, θα πάρετε, γιατί αυτό ισχύει για όλα τα λείψανα Αγίων και μη, αλλά πιστών χριστιανών, προσέξτε εδώ, ισχύει για όλα τα λείψανα, θα πάρετε, λέει, το λείψανό μου, και θα το μεταφέρετε, προσέξτε, στη γη της Ευαγγελίας, εκεί που θα πάτε μετά. Παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος
Από εκεί το διάβασα και μου έκανε μεγάλη, μεγάλη βοήθεια και δύναμη και εντύπωση. Πέθανε σήμερα και ξέρετε πότε έφυγαν οι Εβραίοι από την Αίγυπτο. Μετά το θάνατο του Ιωσβή, 400 χρόνια. Τους μίλησε τι θα κάνανε μετά από 400 χρόνια. Που σήμαινε αυτό το πράγμα. Ότι είναι σαν να σας λέω ότι δεν θα μείνετε εδώ μέσα σκλάβοι. Θα ελευθερωθείτε με τη χάρη του Θεού από εδώ. Προφητεία. Μιλούσε για τα λειψανά του, αλλά προφήτευε για τη ελευθερία των συμπατριωτών του. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πήρε το λείψανο, λέει, ο λαός, λέει, πίσω, ο Μωυσής μπροστά και οδηγούσε με το λείψανο μπροστά ο Μωυσής. Που σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι τα λείψανα των Αγίων είναι από το Θεό προστατευμένα και έχουν χάρη να κάνουν θαύματα, τυφλούς, να δίνουν φως, αρρώστους, να γίνονται καλά, παραλύτους να σηκώνονται, νεκροί να αναστέλλονται κλπ. Ανά τους αιώνες συμβαίνουν αυτά. Και συμβαίνουν και θα συμβαίνουν, γιατί η Εκκλησία είναι μία και η δύναμη είναι μία και ο Χριστός είναι ένας. Στον όνομα του Χριστού γίνονται όλα τα πράγματα. Εύχομαι να μας φωτίσει ο Άγιος Θεόδωρος, να καταλάβουμε ότι αλλιώς πρέπει να είναι η βιωτή μας όπως είναι του Αγίου. Δεν υπάρχει τέτοια δικαιολογία. Θα ζητάμε και λέει, διάβασε τον πατέρα Παΐσιο μια και δύο και της λέει, δεν καταλαβαίνω γέροντα ότι έχω προκοπή, λέει μια μοναχή το ρωτάει. Ευτυχώς που καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις προκοπή. Άμα καταλάβαινε ότι έχεις προκοπή, αλλή μόνο σου. Άμα καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις προκοπή, τότε παίρνεις τα μέτρα για να προκόψεις. Αλλιώς δεν θα προκόψεις ποτέ. Και εμείς λοιπόν βλέπουμε του Αγίου τη ζωή και λέμε ναι μεν άλμα από επικοντό του Αγίου από τη γη κατευθείαν στον ουρανό, εμείς βέβαια είμαστε εδώ στη γη, όμως το άλμα θα κάνει ο Κύριος. Αμήν. Τώρα δεν μου λες, είπες ωραία. Δεν τα είπα ωραία, σε παρακαλώ. Έσταση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα πεις κάτι που θα φεδρύνει την ατμόσφαιρα. Θα πεις κάτι σοβαρό. Συγχώρεσέ με πάρα πολύ. Δεν θα κυριεποιήσουμε. Τώρα εμείς που είμαστε, τώρα που είμαστε εμείς βολεψάκηδες για όλα αυτά. Σαν άνθρωποι. Άκουσε να σου πω. Κάτσε να τελειώσω. Δεν τελειώσω. Και λέμε ότι ο Κώστας ο Αδάμ μας ζαλίζει και θέλουμε να πάμε να γεύσουμε και δεν μας αφήγει γιατί μιλάει πολύ. Τώρα έχουμε καμιά σύγκριση με αυτά τα όλα που είπες. Το είπα προηγουμένως. Το είπα, το Ιερός Χρυσόστομος το είπε. Ο Ιερός, και θα σου πω κάτι Ιωσήφ. Ναι. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 40 μέρες κοσκινίζει και πάλι αζύμωτος είναι. Ναι. Τίποτα άλλο παραπάνω. Δεν έχω να πω παραπάνω. Έχουμε, μας έχει δώσει θέληση ο Θεός. Ασφάλως. Μας έχει δώσει και κάποια αγάπη να αγαπάμε ορισμένα πράγματα. Αυτά να του δώσουμε και τα θέλει, αυτά θέλει, δεν είναι παραπάνω. Τώρα, αυτά θα κάνουμε. Τώρα από αγάπη τι θέλει και το πεις. Ο Θεός μας αγαπάει και θέλει να τον αγαπάμε κι εμείς. Μας αγαπάει, αλλά για μυστικά. Όλα αυτά είναι εμείς. Ασφάλως. Έλα, μπράβο. Έλα, μπράβο, Ιωσήφ. Άγιος ο Θεός, όλοι μαζί. Άγιος ο Ισχυρός. Αυτό να κάνουμε και αυτά. Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός. Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός. Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Πάτε ημών που ειδείς ουρανείς, διαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον επιούσιο, ως ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέργης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μα εγώ δεν βλέπω τι κάνει ο Α σπίτι του μέσα, ώστε να πω εμείς να βάλω και τον άλλο μέσα. Θα πω τον εαυτό μου. Εγώ δεν πάω καλά να πεις. Γιατί λες εμείς. Δεν θα πεις εμείς, θα πεις εγώ. Δεν τα κάνω. Έτσι. Θα πάει σπίτι του, θα πάει τα γόνατα κάτω, θα προσευχθεί ο άλλος, θα πει ελέγξει τον κόσμο όλο, θα δώσει 50 δραμεσικά που δεν το βλέπουμε εμείς, θα πάει σε έναν άλλο που δεν βλέπουμε εμείς. Πώς έτσι. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο καλό. Καλό βράδυ. Καλή. Την άλλη Δευτέρα μάλλον δεν. Δεν έχουμε τη Δευτέρα. Όχι. Την παραπάνω Δευτέρα.
Επειδή είναι καθαρή Δευτέρα, έτσι. Ναι, ναι, καθαρίζουμε καλά. Ναι. Αυτά. Δεν ξέρω. Ευαγγέλε, τι καλείς. Μπαίνεις καλά.